Τη νύχτα είχαμε μια ληστεία, μια απόπειρα ληστείας για να ακριβολογήσουμε. Κακοποιοί πήραν ένα αυτοκίνητο, πήγαν σε ένα ψιλικατζίδικο, το αυτοκίνητο το πήραν από την Καλλιθέα, προσπάθησαν να κάνουν μια ληστεία. Αντέδρασαν και ο ιδιοκτήτης του ψιλικατζίδικου και ο υπάλληλός του και ο κόσμος της περιοχής. Ακινητοποίησαν τον ένα ληστείο, τον δείτε ξαπλωμένο στο έδαφος από ένα βίντεο ντοκουμέντο. Οι άλλοι δύο έφυγαν, έκαψαν τα αυτοκίνητα. Μια πραγματικά χαοτική κατάσταση σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Όταν είδα το όπλο, νόμιζα ότι ήταν ψεύτικο. Νόμιζα ότι ήταν τόσο καινούριο, νόμιζα ότι ήταν ψεύτικο. Ένα βήμα πίσω βρέθηκαν οι δύο δράστες που πήγαν να ληστέψουν ψιλικατζίδικο με όπλο που είναι για πόλεμο. Τον έσπρωξα εκείνη τη στιγμή. Όταν πήγε να μπει μέσα, ήμουν σε ένα στενό τόσο, πήγε να μπει μέσα στο ταμείο. Και από τον από πίσω, μάλλον, γιατί δεν θυμάμαι και πολύ καλά κάποια πράγματα, έφαγα την κοντακιά στο πρόσωπο. Έφαγα ένα χτύπημα. Σπρωγνόμασταν και έφαγα την κοντακιά από τον άλλο. Μάλιστα, ο 34χρονος συνεργός, που είναι Έλληνας, εδώ φαίνεται πεσμένος στο δρόμο, από την πάλη, σώμα με σώμα. Εκείνη τη στιγμή δεν περίμενα να αντιδράσω, έτσι να σας πω την αλήθεια, και το επιτέθηκα. Από το φόβο μου. Τρόμαξα και το επιτέθηκα. Δύο κακοποιοί που αποπειράθηκαν να ληστέψουν τους υπαλλήλους της νυχτερινής βάρδιας ήταν επάνοπλοι και αδίστακτοι. Ο ένας εξ αυτών, μάλιστα, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τον ιδιοκτήτη και έναν περαστικό που αποπειράθηκαν να τον περιορίσουν, δεν δίστασε κατά τη διάρκεια της πάλης να πατήσει τη σκανδάλη στο πυροβόλο όπλου τύπου Καλάσνικοφ, σπέρνοντας τον τρόμο και τον πανικό. Όταν είδαν ότι δεν τους δίνει τα χρήματα, τον χτύπησαν με το κοντάκι στο πρόσωπο. Πήγα να μπω μέσα στο μαγαζί. Εκείνος άρχισε να τους αποθεί προς τα έξω, με αποτέλεσμα να συναντηθούμε σχεδόν στην έξοδο. Εγώ πάλευα με τον από πίσω. Εγώ είχα καβαλήσει τον από πίσω και τον έπνιγα εκείνη τη στιγμή γιατί προσπαθούσα να τον κρατήσω και πέσαμε κάτω μαζί. Τα χέρια μου ήταν συνεχώς πάνω στο όπλο του αυτού που το κράταγε. Ο υπάλληλος ασχολιόταν με τον άλλο. Εκείνη τη στιγμή, για καλή μας τύχη, ένας περαστικός και πελάτης είδε τι συμβαίνει και ήρθε και εκείνος έσπευσε για βοήθεια. Εκεί πάτησε τη σκανδάλη. Εκεί πάτησε τη σκανδάλη, πρέπει να την πάτησε 2-3 φορές, αλλά ήταν κατά ρυπάς, οπότε έφυγαν αρκετοί κάλικες. Περίπου 8 κάλικες από ό,τι μου είπε η αστυνομία. Καταφέραμε να το αποσπάσουμε το όπλο. Εκείνος, όταν το έχασε από τα χέρια του, ξεκίνησε να τρέχει. Ο ληστής είχε το δάχτυλο στη σκανδάλη και πυροβολούσε όπου να είναι. Λίγο νωρίτερα, οι δράστες και οι συνεργοί τους είχαν εφοδιαστεί από τις τζιτζιφιές το όχημα που χρησιμοποίησαν και βγάζοντας σηκωτό τον ιδιοκτήτη από τη θέση του οδηγού. Καθώς παραγράμμα το αυτοκίνητο, ήταν τρία άτομα, ο ένας ήταν με το Καλάσνικοφ, μας απείλησαν, μας είπαν να βγούμε από το αυτοκίνητο και το μόνο που είπαν ότι θέλουν το αυτοκίνητο, τίποτα άλλο. Πήραν το αυτοκίνητο και σηκώθηκαν και έφυγαν. Η αστυνομία είναι πολύ κοντά στους νεαρής ηλικίας συνεργούς του 34χρονου ληστή. Θα πάμε στον Δημήτρη Φρέσκο που έχει κάνει το ρεπορτάζ και εκτός των άλλων έχει έναν άνθρωπο που τάζει σε όλα αυτά από πρώτο χέρι κοντά του. Έχει και ένα ντοκουμέντο το οποίο θα δούμε. Σημειώνω, Δημήτρη, ότι η ιστορία μιας εγκληματικότητας η οποία θα χαρακτηριζόταν περιορισμένη παίρνει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για κάποιους τύπους οι οποίοι πήγαν να κάνουν μια ληστεία σε ένα μίνι μάρκετ, σε ένα ψιλικατζίδικο ανοιχτό αργά το βράδυ. Και τι κάναν, κλέβαν αυτοκίνητα κατεβάζοντας τους οδηγούς. Είχαν Καλάσνικοφ, δεν δίστασαν να πυροβολήσουν με τα Καλάσνικοφ μέσα στον κόσμο. Πράγματα τα οποία αναβαθμίζουν αυτό που λέμε μικροεγκληματικότητα. Ξαναλέω, μίνι μάρκετ πήγαν να ληστέψουν, έτσι. Για πες μας τώρα. Μα, και ακριβώς, η συνέχεια ακριβώς, με τον ντοκουμέντο είναι ότι μετά αυτοί που έφυγαν, γιατί τον ένα τον έπιασαν αυτόν που βλέπουμε στο βίντεο κάτω, οι άλλοι δύο φύγανε με το αυτοκίνητο και του βάλαν και φωτιά για να μην αφήσουν ίχνη. Και εδώ είναι το ντοκουμέντο. Αυτό είναι το ντοκουμέντο. Είναι τρεις ώρες μετά το περιστατικό στο Φάληρο, όπου βρισκόμαστε πλέον στη Νέα Σμύρνη. Έχει μεσολαβήσει αυτό το χρονικό διάστημα. Βλέπουμε λοιπόν τους περίεργους εκεί κατατρομαγμένους από τους απανωτές εκρήξεις στο όχημα το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει και το έχουν περιλούσει με βενζίνη, το καίνε. Θα δούμε στην εικόνα που θα παρακολουθήσουμε τώρα, που παρακολουθούμε αυτή την ώρα. Είναι τρία οχήματα. Το μεσαίο είναι αυτό που χρησιμοποίησαν. Το πάρκαρ ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα και τα άλλα δύο βεβαίως κάηκαν διότι επεκτάθηκε η πυρκαγιά. Εδώ λοιπόν αυτό που βλέπουμε, Δημήτρη, το λέω για να ακούσουμε και τον ήχο, είναι ένας
πολίτης από το παράθυρό του βλέπει τα αυτοκίνητα να καίγονται. Είναι ένα αυτοκίνητο στο οποίο έβαλαν φωτιά οι δράστες, αυτό που είχαν κλέψει και άλλα που πήραν. Και γίνεται και έκρηξη. Ακούστε τι βλέπει ο άνθρωπος και τι νιώθει μέσα από το σπίτι του. Υπάρχει και η έκρηξη σε δευτερόλεπτα από τώρα. Αυτή είναι η φωτιά λοιπόν. Είναι καταγεγραμμένη στο βίντεο και η έκρηξη του αυτοκινήτου. Ίσως την ακούσουμε σε λίγο, να βρούμε το σημείο παρακαλώ. Για πες μας Δημήτρη τώρα. Α, εδώ. Ακούγεται και η έκρηξη. Ναι. Μέσα στα σπίτια αυτό, έτσι ο άνθρωπος είναι στο μπαλκόνι του σπιτιού του και το γράφει με κινητό. Οικογενειάρχης, πατέρας μικρών παιδιών, ξυπνούν μέσα στη νύχτα από τις εκρήξεις, από την πυρκαγιά. Έξω από το παράθυρό τους βλέπουν τεράστιες φλόγες και βλέπουν αυτή την εικόνα που είδαμε και εμείς πριν από λίγο στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Live News. Καταλαβαίνετε τη διεπικράτηση στην οδό Μύδειας στη Νέα Σμύρνη. Όλη η γειτονιά στο πόδι, όλοι βγήκαν στα μπαλκόνια τους, προσπαθούσαν να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί, κάλεσαν προφανώς την αστυνομία και την πυροσβεστική. Καταστράφηκαν και τα οχήματα και άλλα δύο οχήματα κατοίκων της περιοχής. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα όπως την κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο και την παρακολουθήσαμε μόλις. Για να δικαιολογήσουμε... Πάμε τώρα στον άνθρωπο που έχεις κοντά σου, Δημήτρη. Πέρα από την εικόνα. Ακριβώς. Είμαστε σε ένα ουδέτερο σημείο. Έχουμε έναν από τους πρωταγωνιστές αυτής της απίστευτης ιστορίας που τα έχει όλα. Έχει νεαρούς δράστες 23-24 ετών, τρεις στον αριθμό σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Ναι, το είδαμε στο βίντεο, το είδαμε αναλυτικά. Για να ακούσουμε τον άνθρωπο τώρα. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον υπάλληλο της νυχτερινής βάρδιας. Τον 30χρονο υπάλληλο, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος πρώτος με τους κακοποιούς, με τους δύο κακοποιούς και κυρίως με τον οπλισμένο, με τυφέκιο πυροβόλο. Είναι ο υπάλληλος του Ψιλικατζίδικου. Είναι ο άνθρωπος που είδε τα όπλα ακριβώς στραμμένα πάνω του και του είπαν τι ακριβώς σας είπαν. Και τον χτύπησαν κιόλας με το κοντάκ, θα μας τα πει όλα όμως. Mm-hmm. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μπήκαν μέσα, με ακούτε? Βεβαίως. Μπήκαν μέσα και άρχισαν να φωνάζουν ληστεία. Δεν τους πιστέψαμε στην αρχή, πίστευα ότι πρόκειται για κάποιο αστείο. Ποιος ο λόγος που πίστεψε ότι είναι αστείο, το όπλο? Μου φάνηκε το όπλο ψεύτικο και μάλλον ήταν πολύ καινούριο γιατί γυάλιζε και μου φάνηκε ψεύτικο, σαν να ήταν από τα τζάμπο, μου φάνηκε το όπλο. Αλλά ήταν αληθινό και φώναζαν ληστεία, πήγαν να μπουν στο ταμείο. Τους απόθυσα, στην αρχή όχι απειλητικά, και μετά με χτύπησαν με το κοντάκι στο πρόσωπο. Και έτσι αστικτωτός επιτέθηκα. Τι επακολούθησε, δηλαδή, μετά... Τεχνώντες, χρησιμοποίησες? Όχι. Δημήτρη, να μας παρακαλώ. Πει πώς φτάσαμε στο να είναι ο δράστης στο δρόμο πια κινητοποιημένος, γιατί κρατάει καλά Σνίκοφ και πυροβολεί. Παρ' όλα αυτά πέφτουν πάνω του και τον ακινητοποιούν. Όπως σας είπα, ήταν ο πρώτος μπροστά μου που άρχισα να τον σπρώγνω. Ο από πίσω ήταν αυτός που με χτύπησε με το κοντάκιο, γιατί ήμασταν σε ένα πολύ στενό χώρο εκείνη τη στιγμή για να μπουν στο ταμείο. Δεν μπορούσαν να μπουν και οι δύο. Τους έσπρωξα, τους απόθυσα προς έξω και αυτοί πανικοβλήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή. Άρχισαν να τρέχουν προς τα έξω, γκρεμίζοντας τα πράγματα, και εγώ άρχισα να τους καταδιώκτω. Ενστικτοδός άρχισα να τους κυνηγάω. Εκείνη τη στιγμή ο εργοδότης μου έμπαινε μέσα, έκλεισε το δρόμο στον πρώτο, πιαστήκανε στα χέρια. Και πήγανε προς τα έξω παλεύοντας, χτυπιόντουσαν δηλαδή, κράταγαν το όπλο και οι δύο. Εκεί έφυγαν κάποιες ρηπές στον αέρα. Εγώ εκείνη τη στιγμή είδα τις ρηπές και ήμουν στην είσοδο πάνω από τον άλλον. Και εκεί πανικοβλήθηκα, γιατί αρχικά πίστευα ότι ήταν, όπως σας είπα, ψεύτικο το όπλο. Και ευτυχώς εκείνη τη στιγμή ένας περαστικός ήρθε και βοήθησε. Του πήρατε το όπλο, εκείνος έφυγε, ο αυτός που κατήχε το Καλάσνικοφ. Ήταν ο εργοδότης μου και έτρεξε άλλο ένα παλικάρι και τον βοήθησε και του πήρανε το όπλο, του αποσπάσανε το όπλο, και με το που του αποσπάσαν το όπλο που είχαν φύγει και οι ρηπές εκείνη τη στιγμή, ο άλλος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος. Να ρωτήσω δηλαδή κάτι άλλο. Και άρχισε να τρέχει με το που έχασε το όπλο. Όταν σας μίλησαν και σας είπαν ληστεία, μίλησαν ελληνικά, ήταν Έλληνες, ήταν αλλοδαποί, τι συμπέρασμα έχετε βγάλει? Ελληνικά μίλησαν. Δεν ξεχώρισα αν ήταν Έλληνες ή αλλοδαποί. Δεν κατάλαβα τίποτα εκείνη τη στιγμή.
Δεν ξέρω αν ήταν Έλληνες οι αλλοδαποί. Πιστεύω ότι αυτό είναι το λιγότερο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι μου φάνηκε, τουλάχιστον αυτός που του βγάλαμε την κουκούλα, μου φάνηκε ότι ήταν περίπου στα 23. Ναι. Γι' αυτό σε έχει στεναχωρήσει και όσο από ό,τι κατάλαβα από την Πούλια και σε έχουν μεσολαβήσει στα χρονικό διάστημα που νιώθεις πραγματικά σοκαρισμένος από όσο έχουν συμβεί. Ναι, γιατί ξαφνικά σε ένα βράδυ μπήκαν δύο παιδιά 23 χρονών με δύο αυτόματα όπλα που είναι για πόλεμο. Είναι για πόλεμο. Ούτε καν πιστόλι, ούτε καν αεροβόλο, ούτε καν μαχαίρι. Ήταν κανονικό όπλο. Θεωρείτε τώρα πλέον ότι κινδυνεύετε μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί? Φοβάστε ενδεχομένως μην υπάρξει προσπάθεια να σας αντεκδίκησης? Ελπίζω πως όχι. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, είμαι λίγο σε εγρήγορση. Δηλαδή θα συνεχίσω κανονικά τη δουλειά μου. Κανονικά, αλλά θα είμαι... Αυτό το οποίο, Δημήτρη, είναι... Και θέλω λέει να πάω σε δουλειά μου. Λέει και ο άνθρωπος αλλά εκεί. Θέλω να πάω. Είναι ότι μιλάμε για μια κατάσταση, τονίζω, το λέω ξανά, γιατί για μένα είναι το πιο σοβαρό, που είναι σκιαχτική. Συγχωρήστε μου την έκφραση, αλλά δεν βρίσκω άλλη. Δηλαδή, όταν έχεις νεαρά παιδιά, 23 ετών, όπως λένε, που σταματάνε, έχουν εύκολα ένα καλάσνικοφ, σταματάνε το αυτοκίνητο, κατεβάζουν τον οδηγό, παίρνουν το γιοταχή. Φτάνουν σε ένα μίνι μάρκετ νύχτα να το ληστέψουν. Δεν διστάζουν να πυροβολήσουν. Δεν είναι προφανώς τελειωμένη κακοποίηση, γιατί ο τρόπος που το βάζουν στα πόδια δείχνει ότι τρομάζουν. Παρόλα αυτά, βγαίνοντας έξω, φεύγει η ρηπή από το καλάσνικο. Παίρνουν το αυτοκίνητο, πάνε και το καίνε μετά αλλού. Είναι μια διαδικασία που κάνουμε το σταυρό μας όλοι, που δεν έχει αυτή τη στιγμή νεκρούς. Ο άνθρωπος που μιλάει, ο υπάλληλος του μίνι μάρκετ, κυρίες και κύριοι, αυτός που είναι δίπλα στο Δημήτρη Φρέσκο, είναι τραυματισμένος. Τον χτύπησαν με το κοντάκι του όπλου, δηλαδή του ρίξαν μια στο κεφάλι, από αυτές που, αν σε βρουν και άσχημα, μπορεί να κοστίσουν και πολύ ακριβά. Τέλος πάντων, θα ευχαριστήσω πολύ τον Δημήτρη για το εξαιρετικό ρεπορτάζ και τον άνθρωπο εκεί, αφού του ευχηθώ και περαστικά, και να μην του ξανασυμβεί βέβαια.